Καλημέρα, καλημέρα. Όντως, έχουμε κλείσει την πρώτη ώρα της συνάντησης της κυρίας Δικάρολο με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι δύο αντιπροσωπείες συναντώνται στο γραφείο του Πρόεδρου και συζητούν τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Υπάρχει πρόθεση και από πλευράς της αναπληρώτριας Προέδρου, Γενικού Γραμματέα, με συγχωρείτε, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μολονότι υπάρχουν αυτές οι τεράστιες διαφορές, τις οποίες θα ακούσει σήμερα από πρώτο χέρι από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας εδώ και στη συνέχεια στις 12 το μεσημέρι θα πάει στα κατεχόμενα και θα συναντηθεί με τον Ερσίν Τατάρ. Ζητούμενο είναι να προσπαθήσει η κυρία Αντικάρλο να κλείσει κάποιες από τις ανοιχτές τρύπες που υφίστανται τα τελευταία χρόνια και είναι πάρα πολλές. Είναι μια λερναία ύδρα μπροστά της και βεβαίως θα επιχειρήσει να βρει λύσεις σε μεγάλα προβλήματα όπως είναι αυτό του διορισμού ενός απεσταλμένου που θα επιχειρήσει να φέρει κοντά τις δύο πλευρές με δεδομένο το ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές και ως προς την ουσία αλλά και ως προς τη διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού, τη διαπραγμάτευση δηλαδή, και εν τη ουσία θα κάνει κάποιες διερευνητικές επαφές εδώ στην Κύπρο προκειμένου να καταλάβει και η ίδια τι ακριβώς συμβαίνει. Βλέπει λοιπόν τους δύο ηγέτες, θα δει εκπροσωπούς της κοινωνίας των πολιτών, θα πάει στη ΔΕΑ, αύριο μάλιστα θα περπατήσει στην πράσινη γραμμή, έχει ολοκληρωθεί από ό,τι μου λένε η συνάντηση. Θα περπατήσει λοιπόν στην πράσινη γραμμή, σας έλεγα, και θα πετάξει και με ελικόπτερο πάνω από την νεκρά ζώνη, ούτως ώστε να δει με τα δικά της μάτια τι ακριβώς συμβαίνει. Κυρία Αντικάρλο, εδώ ολοκληρώθηκε η συνάντηση, θα μας κάνει κάποια δήλωση. First of all, thank you very much. Good to see you all. I had an excellent meeting with His Excellency, Mr. Christolidis. I congratulated him on his election and wished him every success during his term of office. We discussed at length the Cyprus issue, and we just want to reiterate the commitment of the Secretary General to supporting a resolution of the Cyprus issue. I will, after this, be meeting with His Excellency Mr. Tatar as well to discuss further a way forward. Well, thank you. Λοιπόν, δεν θέλησε να απαντήσει η κυρία Αντικάρλο σε ερωτήματα των δημοσιογράφων. Τα τετριμένα, θα έλεγα, μας είπε. Υπάρχει βούληση από πλευράς Γενικού Γραμματέα για να κινηθεί κάτι στο Κυπριακό, να υπάρξει επανέναξη. Μια γενική δήλωση. Βλέπουμε τώρα είναι στο αμάξι, είναι έτοιμη να αναχωρήσει. Στις 12 είπαμε θα πάει στα κατεχόμενα και θα δει τον κύριο Τατάρ. Τώρα ξεκινάει το ρεπορτάζ Κάτια. Θα μάθουμε αν μεταφέρει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα. Θα μάθουμε εάν ενδεχομένως υπάρχει λόγος να υπάρξει ένας δεύτερος κύκλος συναντήσεων της κυρίας Δικάρλο με τους δύο ηγέτες και στην ουσία εάν ο κύριος Τατάρ ενδεχομένως αποδεχτεί και την πρόσκληση από πλευράς Χριστοδουλίδη για να γίνει μια τριμερής συνάντηση. Είναι πολύ χαμηλά ο πύχης των προσδοκιών, ας μην έχουμε ψευδεστήσεις. Εν τούτης είναι καθοριστική συνάντηση που θα έχει στις 12 το μεσημέρι η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη. Εδώ περιμένουμε να έρθει και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για να μας δώσει τη θέση, την αντίληψη της δικής μας πλευράς ως προς το τι διεμήφθησε αυτή τη συνάντηση που κράτησε περίπου μία ώρα. Να. Η αλήθεια, την τρομάξατε τη γυναίκα έτσι όλοι μαζί να ρωτάτε, Χριστόφορε. Μας είπε όμως ότι συνεχάρη τον Πρόεδρο, του ευχήθηκε καλή επιτυχία στα καθήκοντά του, ότι συζήτησαν σε βάθος τις εξελίξεις ή που είναι τώρα το Κυπριακό. Το ίδιο θα κάνει και με τον κύριο Τατάρ στη συνέχεια και μετέφερε αυτό που είπες και εσύ, την πρόθεση αθέρηση του Γενικού Γραμματέα των ΗΕ, τη βούλησή του, τη συνεχιζόμενη για την πρόθεση επίλυσης του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων. Θα είμαστε σε επαφή όταν θα έχουμε τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Αν μας πει κάτι πρόσθετο, φρονόμως εσύ θα τρέξει το ρεπορτάζ να πληροφορηθεί τι ακριβώς διαμείφθη πίσω από κλειστές πόρτες. Θα τις έχει μεταφέρει και τις δικές του σκέψεις ή τον τρόπο που θα εξελιχθεί η δική του η προσπάθεια μέσα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση εν ώψη και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και την εργότερη εμπλοκή της Ευρώπης των εταίρων μας. Ευχαριστώ πολύ, Χριστόφορη, επί του παρόντος.
Τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας ενημερώσουμε για ένα άλλο θέμα που προκύπτει. Έχουμε ακύρωση όλων των πτήσεων εσωτερικού και εξωτερικού στην Ελλάδα, στην οποία προβαίνουν Aegean και Olympic Air, λόγω της συμμετοχής της Ένωσης Ελεκτών Αέριας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα, στην 24ωρη Γενική Απεργία της ΑΔΕΔΗ. Έχει να κάνει βεβαίως με το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, που αναζητούν και απαιτούν ευθύνες, απόδοση ευθυνών. Εμείς θα πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της Χερμές, τον Πιερή Παναγή, να μας ενημερώσει πώς οι πτήσεις επηρεάζονται. Κύριε Παναγή, καλή σας μέρα. Καλό μεσημέρι, κυρία Σάβα. Όπως είπατε, λόγω της αυριανής απεργίας στην Ελλάδα, επηρεάζεται το πτητικό πρόγραμμα των αερογραμμών που είχαν προγραμματισμένες πτήσεις για Ελλάδα. Mm-hmm. Επομένως, δεν είναι μόνο οι δύο που αναφέρατε, αλλά